Κατεβάζει με το στήθος σέντρα, εκείνο Ζήφοβιτς κεφαλιά, αλλά ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος εκτινάζεται στη γωνία του και μπλοκάρει. Η ομάδα του Άργους έχει κερδίσει ένα φάουλ, σαν κοντινό κόρνερ. Εκτελείται εκεί όπου πηδάνε πολύ, όμως φτάνει η μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Ζήφοβιτς για τον Κατεμή, για Ήχορο μπροστά του Κατεμή. Στο σουτ είναι το 1-0. Ένα πολύ όμορφο σουτ από τον Κατεμή, έξω από την περιοχή, πολύ μακριά, γύρω στα 8 με 10 μέτρα, έξω από την περιοχή του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Η μπάλα καρφώθηκε στη γωνία της εστίας του Λαρισαίου τερματοφύλακα. Είναι η περιοχή που είχε το Παναργιακός από το πρώτο λεπτό και στο 39 κάνει το 1-0 με ένα πολύ όμορφο σουτ από τον αμυντικό τον Κατεμή. Η μπάλα καταλήγει στον Παυλίδη. Ένα γέμισμα του Παυλίδη προσπαθεί να βρει τον Κουζιώτη. Περνάει η μπάλα για τον Πολυζωίδη. Ο Πολυζωίδης περνάει στην περιοχή. Τίποτα, πέφτει ο Πολυζωίδης κάτω μετά από ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Ευθυμίου. Ο κύριος Γερμανάκος υπέδειξε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Ένα φάουλ για τη Λάρισα με το Μίμη το Τσακμακίδη. Όλοι σχεδόν οι παίκτες της Λάρισα στην περιοχή. Κόβει με το κεφάλι ο Ραντοσάβλεβιτς. Μαυρόπουλος. Κόβει ο Καραμάνος. Είναι ο Τσιάκας. Παίζει το 1-2 με τον Καραμάνο. Ο Καραμάνος βγάζει μια μπαλιά για τον Ζιάκα, ο οποίος με το κεφάλι ανοίγει την μπάλα μπροστά. Το σουτ, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος πέφτει στη γωνία του και με διπλή προσπάθεια καταφέρει να κρατήσει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Όχι, είναι το κόρνερ. Τα Σίλβα ανοίγει για τον Κατεμή που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Είναι μόνος στο σουτ, όμως ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος εντυπωσιακά διώχνει με τα πόδια σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναργιακό να διπλασιάσει τα τέρματά του στις καθυστερήσεις του αγώνα.